Ο Λίμπου. Σήμερα το πρωί η κόρη της Θανούσης έψαχνε τη μητέρα της, η οποία επισκεφθεί την σκοτίνα πιερίας σε φιλική οικογενειακή επίσκεψη και βρέθηκε μπροστά σε ένα ρέμα που είναι ξαφνικά, ενώ δεν έβρεχε στην περιοχή, ξαφνικά κατέβασε πολύ νερό, την περιμάζεψε, την παρέσυρε μαζί με το αυτοκίνητο της, ένα μικρό αυτοκίνητο. Προφανώς βγήκε απ' έξω, αλλά δεν κατάφερε και τη συμπαρέσυρε το σχεδόν ποτάμι πλέον, τεράστιο ως ρέμα, και την έφτασε 2 χιλιόμετρα κάτω από τις γραμμές της Εθνικής Οδού εδώ, στο ύψος της Κοτίνας και τα όρια με Λεπτοκαριά. Ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική από τις 8-9 το πρωί σήμερα, διότι δεν εμφανίστηκε στο σπίτι το βράδυ. Την έψαχνε η κόρη της, πήρε στο σπίτι που ήξερε που θα πάει και λέει δεν ήρθε, είπε θα έρθει και δεν ήρθε. Και τη βρήκε η πυροσβεστική, 2 τμήματα πυροσβεστικής και αστυνομίας του Δήμου μας, μεγάλη δύναμη γιατί ήταν μεγάλη απόσταση, στις 1 το μεσημέρι περίπου. Mm-hmm. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ και τα άλλα είναι γνωστά. Έχει πόσα παιδιά, 2, 3. Η μεγάλη της κόρη πόσο είναι? Είναι παιδίατρος, 55 ετών. Ναι. Η κόρη της γύρω στα 30. Πολύ αγαπητή στην Κατερίνα. Πολύ αγαπητή, πολύ καλός γιατρός. Πιθανά να έκανε και κατοίκον επίσκεψη χθες το βράδυ. Σε παιδιατρικό περιστατικό κατοίκον. Τώρα αυτό δεν το ξέρουμε γιατί κανείς δεν ξέρει. Με το μέρος εκεί, με το δρόμο, με τη διάβαση αυτή, τι συμβαίνει ακριβώς? Δεν θα έπρεπε να έχει πολλές διαβάσεις. Έχει πολλές διαβάσεις. Πήγε από ακατάλληλο σημείο. Έχει άλλα γεφυράκια να περνούσε. Δεν ήξερε καλά την περιοχή και πέρασε από ακατάλληλο μέρος. Το οποίο όμως είναι ανοιχτό. Το ανοιχτό. Το ρέμα είναι 50 χιλιόμετρα. Μπορεί να έχει 50 χιλιόμετρα γεφυράκια. Όμως χθες ήταν προσβάσιμος από εκεί, περνούσαν αυτοκίνητα. Περνούσαν και κάποια στιγμή άρχισε να κατεβάζει νερό στις 5 το απόγευμα. Το περιστατικό έγινε προφανώς εκεί 8-9 το βράδυ. Είχε φουσκώσει πολύ το ρέμα. Δεν έβρεχε στην περιοχή για να προειδοποιήσει κάποιον να πάρει μέτρα, να προφυλαχτεί, να προβλέψει. Γιατί αυτό το ρέμα είναι πάρα πολύ δυνατό, κατεβαίνει από τις κορφές του Ολύμπου. Προφανώς έβρεχε στις κορφές του Ολύμπου και ριάκι, γέμισε το ρέμα και ξέσπασε εκεί. Αν περνούσε στις 4, ας πούμε, δεν υπήρχε νερό. Εκεί κανονικά είναι δρόμος, δηλαδή έχει άσφαλτο ή είναι χώμα και πώς είναι? Τσιμεντάκι, είναι τσιμεντένιο τμήμα του ρέματος. Δηλαδή όταν είναι ξερό το τοπίο μπορεί κάποιος να περάσει. Γιατί τώρα φαίνονται μόνο πέτρες και νερό. Ναι, το πέτρες θα περιβάζεψε. Ήταν πολύ μεγάλο και ξαφνικό, ήταν πολύ ορμητικό. Γι' αυτό και βγήκε τόσο κάτω. Δηλαδή και το ρέμα μέσα έχει δέντρα, από δέντρο σε δέντρο προφανώς, από βράχο σε βράχο. Είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα. Δηλαδή και τώρα το πρωί που πήγαμε να βρούμε εμείς είχε ακόμα μισό μέτρο νερό. Φανταστείτε χθες το βράδυ πόσο θα είχε και φαινόταν δηλαδή ότι είχε ξύλα, πέτρες, είχε μαζέψει κίτη δηλαδή τα νερά. Ευχαριστούμε.